Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τον μεταβολισμό μας. Φιλοξενούμε τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, την δόκτωρα Νατάσα Γιάλουρου. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αποκωδικοποιείτε, ούτε να το πω δεν μπορώ. Ο μεταβολισμός. Είμαστε στη διαδικασία αποκωδικοποίησης του μεταβολισμού, σαφέστατα, χρησιμοποιώντας καινούργιες τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας πλέον. Και ιδιαίτερα αναφέρομαι στην επιστήμη της μεταβολομικής. Η μεταβολομική είναι μια σχετικά καινούργια επιστήμη, η οποία αναφέρεται στη μέτρηση πολύ μικρών μορίων που προέρχονται από τις βιοχημικές διεργασίες που συμβαίνουν στον οργανισμό μας. Ναι. Επομένως, σε τι αποσκοπεί αυτό? Δηλαδή, λέτε ότι για την αποκωδικοποίηση υπεύθυνη είναι η επιστήμη της μεταβολομικής. Σε τι αποσκοπεί? Αποσκοπούμε στο να ο κάθε άνθρωπος να έχει την ευκαιρία να κάνει συγκεκριμένες αναλύσεις, οι οποίες μπορούν να το βοηθήσουν να καταλάβει καλύτερα πώς μπορεί να αντιδράσει ο οργανισμός του σε κάποια φαρμακευτική αγωγή, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε διατροφές οι οποίες καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες του συγκεκριμένου ανθρώπου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μεταβολομική προκειμένου να κάνουμε καλύτερες διαγνώσεις για συγκεκριμένες ασθένειες και να καθοδηγήσουμε, όπως είπα και πριν, την κατάλληλες θεραπείες για κατάλληλες ασθένειες. Άρα, στην ουσία, ο μεταβολισμός κάποιου ανθρώπου σχετίζεται άμεσα και με την υγεία του. Σαφέστατα. Ο μεταβολισμός και η υγεία είναι κάτι το οποίο ερευνάται από τις αρχές της δεκαετίας του 40. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς είμαστε τυχεροί να έχουμε στην διάθεσή μας καινούριες τεχνολογίες, οι οποίες παράγουν τεράστια ποσοστά γνώσης και πληροφορίας πλέον. Στο μεταβολισμό μας έτσι εντυπώνονται με μεγάλη ακρίβεια πληροφορίες που προέρχονται από παράγοντες όπως είναι οι ασθένειες, η διατροφή μας, η άσκηση, το περιβάλλον και κυρίως τα γονίδιά μας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν αφήνουν τα ίχνη τους στο μεταβολισμό μας και σαν ένα βιοχημικό αποτύπωμα, ας πούμε. Οπότε, με τις σωστές μεθόδους μεταβολομικής σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να ξεκινήσουμε να αποκωδικοποιούμε σιγά-σιγά τον μεταβολισμό και να αποσαφηνίσουμε τα αποτελέσματα που έχουν οι συγκεκριμένοι παράγοντες στην υγεία μας. Άρα, μέσα από την αποκωδικοποίηση, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές καλύτερα? Όπως είπα και πριν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται κυρίως η μέθοδη αυτή για την καλύτερη διάγνωση ασθενειών, καθώς επίσης και για την πρόγνωση. Δηλαδή, πώς ένας ασθενής μετά τη διάγνωσή του μπορεί να εξελιχθεί όσον αφορά η πρόοδος της ασθένειας, κατά πόσον υπάρχουν οι κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές κτλ. Επίσης, χρησιμοποιείται εκτενώς στους τομείς της διατροφής και της υγείας. Βλέπουμε πολλές δυσανεξίες πλέον στον κόσμο κτλ. Οπότε, η μεταβολομική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε διατολόγος ή ενδοκρινολόγος, για παράδειγμα, για να φτιάξει κάποια ειδική δίαιτα για τον ασθενή του. Αυτοί είναι δύο παράγοντες, ας πούμε, που ενδείκνεται. Ναι, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες που βρίσκει εφαρμογή αυτή η διαδικασία, μπορούμε να αναφέρουμε? Ναι. Η πιο χαρακτηριστική και πιο ενδιαφέρουσα εφαρμογή που υπάρχει είναι η εφαρμογή της μεταβολομικής στο χειρουργείο. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εχμής, στο Ηνωμένο Βασίλειο μία ομάδα κατά τη διάρκεια της βιοψίας, για παράδειγμα στο σηκώτη, χρησιμοποιεί μια ηλεκτρονική μηχανή, ας πούμε, που μοιάζει σαν μαχαίρι, το οποίο ο χειρούργος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ακουμπάει, ας πούμε, τον ιστό και σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματική στιγμή, του δίνεται πληροφορία κατά πόσον ο ιστός στον οποίο ακουμπάει εκείνη τη στιγμή είναι καρκινικός ή όχι. Επίσης εφαρμόζεται σε δείγματα ούρων από ασθενείς με μεταβολικά νοσήματα, γνωστά ή μη, για σκοπούς καλύτερης διάγνωσης. Αυτά στο σήμερα. Στο μέλλον τι να αναμένουμε από την μεταβολομική? Ο τομέας αυτός είναι ταχαίως αναπτυσσόμενος, μπορώ να πω, και μπορεί να περιγράψει αλλά και να προβλέψει πολύ καλά συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας δείγματα τα οποία έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στο σήμερα για να προβλέψουμε τι θα συμβεί σε κάποιον άνθρωπο στο μέλλον. Προβλέπουμε ότι ο τομέας της μεταβολομικής θα γίνει ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της εξατομικευμένης ιατρικής, της ιατρικής ακριβίας, που έχει ως στόχο την παροχή της σωστής αγωγής στον σωστό άνθρωπο τη σωστή στιγμή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ίσως είναι η θεραπεία του καρκίνου. Ο κάθε ασθενής, ο κάθε καρκινοπαθής δεν αντιδρά με τον ίδιο τρόπο στην ίδια θεραπεία που θα αντιδρούσε ο κάποιος άλλος. Οπότε ο συνδυασμός της μεταβολομικής με άλλες τεχνολογίες και άλλους επιστημονικούς κλάδους θα μπορούσε να μας δώσει καλύτερη πληροφόρηση για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και έτσι η μεταβολομική πώς εφαρμόζεται στις δραστηριότητες της βιοτράπεζας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που εδώ είναι και το σημαντικότερο. Ναι, η ένταξη της μεταβολομικής στις δραστηριότητες της βιοτράπεζας έγινε σχετικά πρόσφατα, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο, και μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Σε συνεργασία με τους πολύ ταλαντούχους νεαρούς ερευνητές που έχω πραγματικά την τύχη να δουλεύω μαζί τους στην βιοτράπεζα και σε συνδυασμό με τις πάρα πολύ γερές γνώσεις και βάσεις που διαθέτει το κέντρο στους τομείς της γενετικής και της μοριακής βιολογίας, έχουμε εισάξει την μεταβολομική στις δραστηριότητές μας και έχουμε δώσει έτσι μια καινούργια διάσταση, ας πούμε, στις προκλήσεις, στις ερευνητικές προκλήσεις με τις οποίες καταπιάνονται οι ερευνητές μας στο κέντρο Αριστείας. Σαν για την πρώτη εφαρμογή της μεταβολομικής στη βιοτράπεζα, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με παραδείγματα σπάνιων νεφρολογικών παθήσεων, κληρονομικών παθήσεων. Που αφορούν συγκεκριμένα την Κύπρο ή γενικότερα? Είναι οι συγκεκριμένες ασθένειες, είναι ιδιαίτερως συχνές στον κυπριακό πληθυσμό, παρά την θεωρητική τους σπανιότητα. Και εξειδικευόμαστε πραγματικά στο κέντρο Αριστείας στις συγκεκριμένες ασθένειες. Είμαστε πολύ τυχεροί και έχει πέσει πραγματικά πάρα πολύ σκληρή δουλειά προκειμένου να δημιουργηθεί μια πολύτιμη και εκτεταμένη συλλογή δειγμάτων από ασθενείς που πάσχουν από τις συγκεκριμένες ασθένειες. Συλλέγονται τέτοια δείγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και προσπαθούμε μέσω αυτών των αναλύσεων να καταλάβουμε καλύτερα τους παθολογικούς μηχανισμούς των συγκεκριμένων ασθενειών. Σε πολλές περιπτώσεις, επίσης, δεν υπάρχουν παθογνωμονικά συμπτώματα, που σημαίνει ότι η διάγνωσή τους δεν είναι πάρα πολύ εύκολη και δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες. Με τα πρώτα μας αποτελέσματα, έχουμε ήδη αρχίσει να παίρνουμε κάποια μαθήματα, αν θέλετε, για το πώς να καταλάβουμε αρχικά τις συγκεκριμένες ασθένειες καλύτερα. Και είμαστε στη διαδικασία αξιοποίησης κάποιων αποτελεσμάτων, προκειμένου να δημιουργήσουμε καινοτόμους, καινούριους τρόπους αντιμετώπισης των συγκεκριμένων ασθένειών. Προφανώς αυτό γίνεται σε συνεργασία με ένα εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών που έχουμε σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σκοπός μας είναι να εξελίξουμε αυτό που κάνουμε. Μάλιστα. Και να ενσωματωθεί η μεταβολομική και σε άλλες ασθένειες, όπως είναι ο καρκίνος, αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία επίσης αυξάνονται δραματικά στις μέρες μας, ή νόσος COVID, άλλα μεταβολικά νοσήματα, με τα οποία ασχολούμαστε στη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. Τώρα,